Αγία Μορφή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα που στη διπλή γιορτή μας, την κοπή της πίτας του Συλλόγου των Εργαζομένων, αλλά και την υποδοχή της νέας διοίκησης, συμμετέχουν η Εκκλησία, η Αρχή και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αρχές της δημόσιας ασφάλειας, οι φορείς στήριξης και ενίσχυσης του νοσοκομείου, οι αγαπημένοι μας φίλοι, οι φορείς της εθελοντικής προσφοράς, το ΕΚΑΠ και οι αγαπημένοι μας ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε και ήδη από νωρίς ένας νέος αέρας άρχισε να πνέει στο νοσοκομείο μας. Έχουμε βιώσει όλοι εδώ και 10 χρόνια τη σταδιακή παρακμή και το μαρασμό της πόλης της Ιεράπετρας και μαζί την υποβάθμιση του ίδιου του νοσοκομείου με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση. Τα τελευταία 3 χρόνια υπήρξε μια μικρή βελτίωση με την επαναλειτουργία της μευτικής γυναικολογικής, το άνοιγμα της παθολογικής έστω και ελλιπώς και τις πρωτοποριακές και εξειδικευμένες χειρουργικές και ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Και φάνηκε ότι η δημόσια υγεία στον τόπο μας αναβαθμίζεται. Όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο που από κτηριακής άποψης παρέμενε στάσιμο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων από νωρίς είχε εντοπίσει το μεγάλο χωροταξικό πρόβλημα του νοσοκομείου και είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τη διοίκηση είτε για να υποβάλει τα προβλήματα και τα παράπονα των εργαζομένων είτε για να προτείνει λύσεις. Το μεγάλο και ίσως το μοναδικό πρόβλημα για χωροταξικές αλλαγές ήταν το οικονομικό. Η νέα διοίκηση από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας της θέτει το χωροταξικό σε πρώτο πλάνο με ένα όραμα ριζικής αναδιάρθρωσης. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από πού θα αντληθούν αυτοί οι πόροι για την υλοποίηση αυτών των αλλαγών, ούτε όμως μπορούμε να κρύψουμε ή να αρνηθούμε ότι μας μεταδίδεται μια αισιοδοξία. Η αισιοδοξία ότι το νοσοκομείο μας θα εξυγχρονιστεί και θα γίνει ο φορέας δημόσιας υγείας που δικαιούνται οι πολίτες και ο αξιοπρεπής χώρος εργασίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Θεωρούμε βέβαια ότι τέτοιου μεγέθους αλλαγές θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και εμπεριστατωμένων μελετών από ειδικούς, προκειμένου η κατανομή των χώρων να είναι δίκαιη και προπαντός λειτουργική και η διάρκεια ζωής των αλλαγών αυτών να είναι μακροχρόνια. Να ξέρετε ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, σε βαθιά και ταραγμένο νερά. Αυτό απαιτεί συνεργασία και προσοχή για να φέρουμε το σκάφος, η βάρκα, όπως θέλετε πείτε, του νοσοκομείου σε ασφαλές λιμάνι και μόνοι πλέον, ώστε το νοσοκομείο να ξαναγίνει όχι μόνο κατ' όνομα, κατ' ουσίαν νοσοκομείο, για να μπορέσει να υπηρετήσει το λαό της Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να ευτυχισμένο το 2020 με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την Πρόεδρο και το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Να πω καλή επιτυχία στο έργο του νέου διοικητή του νοσοκομείου. Να πω επίσης στο νέο διευθυντή του νοσοκομείου, διοικητή του νοσοκομείου, ότι ο λαός της Ιεράπετρας, αγαπητέ φίλε Μανώλη, πάντα βάζει πλάτη. Και δεν βάζουμε μόνο πλάτη, αλλά ενισχύουμε και οικονομικά και έχουμε βρει και χορηγούς και στηρίζουμε το νοσοκομείο, γιατί αν δεν είμαστε εμείς, το νοσοκομείο δεν θα λειτουργούσε σήμερα. Να γίνουν πολλά έργα σε όλους τους τομείς και η Ιεράπετρα να αναπτύσσεται κυριολεκτικά σε όλους τους τομείς, και στον τουρισμό και στη γεωργία, αλλά και σε μεγάλα έργα υποδομής τα οποία δεν υπήρχαν όταν εμείς αναλάβαμε το Δήμο. Αυτό έτσι γιατί θα πρέπει να λέμε τα του Κέσαρη το Κέσαρη, και να ξέρετε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και από το Δημοτικό Συμβούλιο και είμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας ζητήσετε. Να ευχηθώ σε όλους τους εργαζομένους, στο ιατρικό προσωπικό, σε όλους όσους δουλεύουν στο νοσοκομείο και στο διοικητή και στο σύλλογο να έχουν υγεία,
καλή επιτυχία στο έργο τους, μια ευτυχισμένη χρονιά το 2020 για όλους μας και να ξέρουν ότι ο Δήμος είναι πάντα δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σύλλογος φίλων του νοσοκομείου, η πρώτη μας αγωνία ήταν ότι ο γιατρός στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Αξιοποιούσε ένα μέρος των δυνατοτήτων. Επομένως, ο πρώτος στόχος ήταν ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και εκεί επικεντρωθήκαμε στην αρχή όταν πρώτο ξεκινήσαμε. Αργότερα, εφόσον εκπληρώσαμε εν μέρη και πάντα με τις μικρές δυνατότητες ενός εθελοντικού συλλόγου, έτσι, δεν υποκαθιστούμε την ΔΥΠΕ ή το κράτος, εφόσον λοιπόν συμβάλαμε καθοριστικά εκεί, εισακούστηκε το αίτημα για τις κτηριακές ανάγκες που είχε το νοσοκομείο και ανταποκριθήκαμε και εκεί καλά. Σήμερα τα λεφτά τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Σίγουρα μαζί. Λοιπόν, το μικρό ποσό που έχει μείνει δεν φτάνει πια για τίποτα και ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογής πόρων τα οποία θα αξιοποιηθούν μόνο όπως εσείς, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, τα θεσμικά όργανα μας υπαγορεύουν. Όσον αφορά τον Ερυθρό Σταυρό, θέλουμε να είμαστε οι προς τα έξω από τα κάγκελα του νοσοκομείου φωνή σας, στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στην πρόληψη του σαχαρόδους διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου. Τώρα με τη νέα κινητή μονάδα, με τη βοήθεια του Δήμου, θα μπούμε στην πρόληψη των νοσημάτων στην περιφέρεια, στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου και εκεί ίσως χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Μια φορά κάθε δύο μήνες, αν ένας γιατρός έρχεται μαζί μας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Χρόνια πολλά.